Οι κάτοικοι στη Βόρεια Εύβοια ανησυχούν για την κακοκαιρία που έρχεται και πιθανές πλημμύρες στην περιοχή, αφού η έκταση καμένης γης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πολίτες εργάζονται ως δασεργάτες προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός και τα αντιπλημμυρικά έργα για να προστατεύσουν τις περιοχές τους. Ανησυχείτε εδώ για τις πλημμύρες στις Ροδιές? Οπωσδήποτε ανησυχούν. Όλος ο κόσμος εδώ ανησυχεί, βέβαια. Έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα? Φτιάχνουν τώρα έργα, αλλά απαραίτητα εντάξει. Mm-hmm. Προσπαθεί ο κόσμος εδώ πέρα να κάνει έργα. Είστε και εσείς μέσα στην ομάδα που εργάζεται? Βέβαια. Τα λεπόρια μεγάλη, μη συζητάς. Τα ξύλα είναι βαριά, πολλά. Έχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει? Πολύ, τι, χρόνια πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε οι δασεργάτες οι οποίοι φτιάχνουμε τα αντιπλημμυρικά έργα. Mm-hmm. Τα οποία ανησυχούμε και εμείς και βέβαια και η τοπική κοινωνία. Έχει γίνει ο καθαρισμός των ρεμάτων εδώ γύρω από τις Ροβιές? Παλεύουν, είναι πάρα πολλά 100 δασεργάτες εδώ πέρα, 150 και πάει. Τρέχουν όλοι για αυτό το πράγμα, να μην μπορούμε να προλάβουμε τις πλημμύρες. Είστε σε ετοιμότητα, πιστεύετε? Πάρα πολύ. Δεν θα πληγούμε. Έχουν γίνει καθαρισμοί εδώ στην περιοχή? Ναι. Ο Δήμος έχει πάρα πολύ. Έχει καθαρίσει τα ρέματα όλα, έχει κάνει καλή δουλειά. Αλλά δεν φτάνουν αυτά όμως. Η ανησυχία παραμένει? Η ανησυχία σίγουρα. Γιατί έχουν καεί όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Εκείνο που θέλουμε να μάθουμε. Το κράτος που είναι. Πού είναι το κράτος? Να είναι καλά οι εθελοντές, να είναι καλά, πάντα καλά οι άνθρωποι που μας έχουν στηρίξει μέχρι τώρα. Κόβαμε τις ελιές να ταΐσουμε τα ζώα. Κόβαμε τις ελιές αυτές που μείνανε στη μέση για να ταΐσουμε τα ζώα. Το κράτος πουθενά, θα σου δώσω λεφτά λέει, αλλά θέλω τιμολόγια, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Ναι, εγώ το φτιάξα μόνος μου. Έχω 10 μέρες εκεί πέρα. Ποιος με πληρώνει εμένα? Πού να το βρω τιμολόγιο εγώ? Λεφτά δεν υπάρχουν για να πληρώσω και προσπαθούμε από μαζέματα από εδώ από εκεί να μαζέψουμε να κάνουμε ένα μαντρί. Να βάλουμε τα ζώα μέσα, γιατί είμαστε στη βροχή. Το κράτος απέχει πάρα πολύ τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, από όλα αυτά. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Τώρα με την που αναμένεται η κακοκαιρία, με τόσο καμένο έδαφος, έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα? Τα απαραίτητα όχι. Έχουν γίνει, αλλά τα απαραίτητα όχι. Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν συνδράμει στο να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν? Εντάξει, ποιος, το Υπουργείο που έχουν αναλάβει, η κοινότητα εδώ, ο Δήμος, αλλά είναι λίγα. Και αυτά που περιμένουμε, αν πιάσει μεγάλη κακοκαιρία, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα. Θα γίνουν πράγματα χειρότερα από ό,τι γίνανε με τις φωτιές. Έχετε ανησυχία? Μεγάλη ανησυχία έχουμε. Το ξαναλέμε πάλι, γιατί το κράτος απέχει. Λέει ναι, πολλά θα γίνουν. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει όμως. Πάρα πολύ λίγα πράγματα, ίσως αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου. Τώρα, όσο για τα υπόλοιπα που έλεγε για τους κτηνοτρόφους, για τους αγρότες, για αυτά, στο έλεος. Άλλοι πήραν ένα χιλιάρικο δύο, άλλοι περιμένουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν, πού να σταυλίσουν τα ζώα τους. Εκκρεμούν πολλά πράγματα. Δεν τους νοιάζει γι' αυτό. Περιμένουμε να γίνουν. Ακούμε ότι γίνονται αντιπλημμυρικά. Εγώ δεν τα έχω δει βασικά, γιατί δεν έχω πάει πάνω στο δάσος. Αλλά έχω ακούσει ότι έχει έρθει συνεργείο εδώ και φτιάχνουν αυτό. Και ανησυχούμε σίγουρα, γιατί αν κάνει πολύ μεγάλη βροχή, πολύ δυνατή, θα φτάσουμε κάτω στη θάλασσα. Αυτό. Οι Ροβιές έχουν 4 ρέματα. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ένα εδώ και ένα απέναντι. Δεν ξέρω άλλο. Στην άλλη μεριά που έγιναν και που καήκαν και σπίτια. Καλοκαίρι.